Πάμε κατευθείαν, αφήβε μου στο χωριό Κανδύλι που εκενώνεται. Στον Γιάννη Ζιάκα, διότι εκεί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είχαμε πριν από λίγο 112 για εκένωση από Νέα Ζωή Κανδυλίου και Λεωφόρο Καταδρομών. Εκένωση προς Μέγαρα. Γιάννη, πώς είναι η κατάσταση εκεί? Βλέπουμε πυκνούς καπνούς, έχει φουντώσει το μέτωπο. Λοιπόν, εδώ δεν είναι απλά πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Η κατάσταση είναι οριακή. Με τη βοήθεια του Κώστα του Παπαδάτου, του οπερατέρ του Open, μπορείτε να δείτε τον πυκνό καπνό που έχει καλύψει τα πρώτα σπίτια του χωριού Κανδύλι. Πίσω από τον καπνό αυτή τη στιγμή βρίσκεται το μέτωπο, το οποίο απειλεί ευθέως τα σπίτια. Πρέπει να πούμε ότι οι αστυνομικοί που επιχειρούν στο συγκεκριμένο σημείο έχουν ήδη προχωρήσει στην εκένωση του συγκεκριμένου οικισμού, όπως μπορούμε να διακρίνουμε τουλάχιστον όσο μπορούμε να δούμε. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους έχουν αποχωρήσει από το Κανδύλι, έχουν αποχωρήσει από το συγκεκριμένο χωριό. Είδαμε και στιγμές πανικού, καθώς το μέτωπο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και αρκετοί ήταν αυτοί που γρήγορα αναγκάστηκαν να μαζέψουν δύο πράγματα, να πάρουν τα ζώα τους, είτε σκυλιά είτε άλογα, και να αποχωρήσουν αμέσως από το χωριό. Όπως μπορείτε να δείτε, μια εθελοντική ομάδα δασοπυροσβεστών αυτή τη στιγμή χάνεται μέσα στον καπνό, καθώς προχωράει προς το μέτωπο, πηγαίνει προς το σημείο της πυρκαγιάς. Είναι ένα μέτωπο το οποίο αυτή τη στιγμή καίει από το πρωί. Στο συγκεκριμένο σημείο νωρίτερα ήταν πάνω στο βουνό, τώρα όμως τα τελευταία λεπτά αναγκαζόμαστε και εμείς να πηγαίνουμε όλο και πιο κάτω, καθώς οι εντολές που έχει η αστυνομία είναι σαφείς, είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι βλέπουμε Γιάννη, καπνό. Καταλαβαίνουμε ότι η φωτιά έχει κατέβει από το βουνό, πλησιάζει πλέον σπίτια και πλησιάζει προς την Ολυμπία οδό, για να έχουμε έτσι μια εικόνα. Εδώ είμαστε σε μια ικανή απόσταση από την Ολυμπία οδό αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι επιχειρησιακά τώρα και για τους πυροσβέστες αλλά και για τους αστυνομικούς προέχει η κατάσταση ως έχει στην βορεινή αρχή του Κανδυλίου, καθώς βλέπουμε ήδη πυκνό μαύρο καπνό να βγαίνει ανάμεσα από τα σπίτια. Ελπίζουμε να μην είναι από κάποιο οίκημα. Ακριβώς δίπλα από το χωριό, δίπλα στο Κανδύλι, υπάρχει και μια χαράδρα στην οποία μηχανήματα έργου πραγματοποιούσαν χωματουργικές εργασίες ώστε να δημιουργήσουν έστω και την τελευταία στιγμή αντιπυρικές ζώνες, να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες για να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς, η οποία φαίνεται τώρα ότι βλέπετε και τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας που εδώ και πολλές ημέρες επιχειρούν και αυτοί μαζί με τους πυροσβέστες μας καλούν να πάμε πιο κάτω, καθώς η κατάσταση εδώ είναι απομακρύνουν αρκετά και εσάς, Γιάννη, οριακή. Και τους κατοίκους της περιοχής, ακριβώς, διότι ακριβώς προέχει ασφάλεια. Γιατί βλέπουμε η κατάσταση είναι αποπληκτική, οι καπνοί έχουν καλύψει τα πάντα. Και το έργο των αστυνομικών είναι δύσκολο αυτές τις μέρες. Είχαμε πάρα πολλούς οικισμούς όπου εκενώθηκαν. Τώρα μπορείτε να δείτε ότι δυστυχώς βλέπουμε πολύ πυκνό μαύρο καπνό από τα πρώτα σπίτια του χωριού. Αυτό που καταλαβαίνουμε λοιπόν είναι ότι οι φλόγες έχουν πλησιάσει πάρα πολύ τα πρώτα κτίσματα. Από δεξιά και από αριστερά του μετόπου υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποιο εναέριο μέσο να επιχειρεί, κάποιο ελικόπτερο της πυροσβεστικής ή κάποιο αεροσκάφος. Βλέπουμε εδώ και 2-3 λεπτά μια αυξημένη κινητικότητα, πράγμα που δείχνει πως το μέτωπο αρχίζει και κινείται απειλητικά. Βέβαια το καταλαβαίνουμε και εμείς και θα σας το μεταφέρω όσο μπορώ, ότι και η ατμόσφαιρα γίνεται όλο και πιο βαριά, γίνεται όλο και πιο αποπνικτική. Λεπτό με το λεπτό βλέπουμε στάχτες να πετούν γύρω μας, πράγμα που σημαίνει ότι το μέτωπο είναι αρκετά κοντά. Πριν, που η ατμόσφαιρα ήταν λίγο πιο καθαρή, είδαμε φλόγες ακόμα και μέσα σε αυλές των πρώτων σπιτιών εδώ στο Κανδύλι. Είναι να πούμε, Γιάννη, πριν από λίγο, να πούμε ξανά ότι είχαμε την εκένωση στο Κανδύλι Μεγάρων. Πάρε μία ανάσα, Γιάννη. Εκένωση προς Μέγαρα, ήχησε το 112 για άλλη μία φορά. Πολύ δύσκολη κατάσταση, δυστυχώς έχουμε πολύ μεγάλη αναζωπήρωση, με πολύ καπνό.